Κάθε τρία χρόνια, βάσει καταστατικού, έχουμε τις εκλογές του συλλόγου μας. Φέτος έχουμε νέα υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και η υπόλοιπη διαφορετική επιτροπή και εξελεκτική. Μέχρι τις 2.30 ώρα το μεσημέρι έχουμε μεγάλη προσέλευση κόσμου. Συνήθως τα μέλη είναι γύρω στα 100 με 150. Πιστεύω μέχρι το μεσημέρι να έρθουν να ψηφίσουν όλοι. Τους έχουμε ενημερώσει για το έργο που έχουμε κάνει τα τελευταία τρία χρόνια, για όλες τις εκδηλώσεις. Το κορυφαίο που θέλουμε για την επόμενη τριετία, αν εκλεγούμε σαν διοικητικό συμβούλιο, θα είναι να διεκδικήσουμε και να πάρουμε από το Δήμο Κομωτινής για να συντηρούμε και να έχουμε σε κάποιο επίπεδο το ιστορικό κτίριο Σκουτέλη, το μουσείο που υπάρχει, για να μεταφέρουμε εκεί τα γραφεία μας, τις στολές του συλλόγου, την πρίκα του συλλόγου, ό,τι υπάρχει τα παλιά του. Και να κάνουμε όλες τις εκδηλώσεις εκεί πέρα. Ο Σκουτέλης ήταν από τους μεγαλύτερους ευεργέτες συντηρώτες. Μονή μόνο πρόσωπο που είναι στα πατήρια μου είναι μια δωρεά της έκτασης που είχε κάνει η οικογένεια Σκουτέλη. Αυτό θα διεκδικήσουμε και θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την επόμενη τριετία. Αυτό είναι ένα αίτημα που έχει διατυπωθεί ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει διατυπωθεί επίσημα ακόμα, αλλά το έχουμε συζητήσει με τους περισσότερους δημοτικούς συμβούλους, που οι πιο πολλοί είναι και μέλη του συλλόγου μας. Δηλαδή η Σοφία Μενεσελίδου είναι μέλος, η Λαυσή η Ελένη, το Σπάρτακο και οι δύο οι Καραΐσκοι και ο Κώστας και ο Μάκης είναι παιδιά εμπειρωτών και στηρίζουν πάντα το σύλλογό μας. Η Φελίνα, η Καζάκου, η κυρία Φελίνα είναι και αυτή μια αναστραμμένη του συλλόγου μας. Ο Γιώργος Οπλουθίδης, ο Τσακυρίδης είναι από τη Λάιστα, από τότε που ιδρύθηκε το 1926 ο σύλλογος που ήταν αδερφότητα Λαϊστινών. Τα περισσότερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι υπηρώτες, ή μέλη υπηρώτες. Οπότε νομίζουμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί για καλό θα το κάνουμε εμείς, για καλό σκοπό και θα πάνε όλα καλά.